Φίλες και φίλοι, αυτή δεν είναι μια απλή εκδήλωση του Δικτύου Πολιτών για τις δημοτικές εκλογές του 2019. Αυτή είναι ένα χαρμόσυνο μήνυμα για την πόλη μας και νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γι' αυτό. Είναι ένα μήνυμα δημοκρατίας, ελπίδας, προσδοκίας, εμπιστοσύνης, πίστης και προοπτικής. Είναι εντολή για αλλαγή σελίδα στο Ηράκλειο. Είναι πολύ δύσκολο να κρύψω έτσι τη συγκίνησή μου, γιατί με όλους εσάς έχουμε συμπορευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Οι περισσότεροι με ξέρετε από μικρό παιδί, μια ζωή στους δρόμους, στα κινήματα, στους κοινωνικούς αγώνες. Και νιώθω βαριά την ευθύνη και θέλω να σας διαβεβαιώσω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι συνεργάτες μου που συμπορευόμαστε παρέα, αντιλαμβανόμαστε το τεράστιο βάρος ευθύνης που έχουμε και θα μείνουμε πιστοί στο συμβόλαιο τιμής που θα κάνουμε με το λαό της πόλης μας. Φίλες και φίλοι, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο, στην Οδό Ανεξαρτησίας, εκεί πάνω, στο πάνω άκρο της πόλης. Και αισθάνομαι τυχερή που συνδέω τα παιδικά μου χρόνια με το ατέλειωτο παιχνίδι στη γειτονιά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να γυρίζω από το σχολείο, να πετάω την τσάντα, να βγαίνω έξω με λαχτάρα στην αλάνα να παίξω σε ένα περιβάλλον πραγματικά πολύ φιλικό για το μεγάλωμα ενός παιδιού. Είμαι σίγουρη ότι κι εσείς κάπως έτσι θυμάστε το Ηράκλειό μας. Ένα από τα παράδοξα λοιπόν της περιοχής μας είναι ότι ενώ έχουν περάσει πολλά χρόνια, τα χαρακτηριστικά της κάθε γειτονιάς παραμένουν σχεδόν ίδια. Η δόμηση παραμένει σχετικά χαμηλή, τα παιδιά που έπαιζαν στις αλάνες παραμένουν σχεδόν ίδια, χτίζουν τα παιδιά των παιδιών τους μάλλον, έχτισαν πάνω από τα πατρικά τους, υπάρχουν ακόμη άδεια οικόπεδα γύρω-γύρω, υπάρχουν πάλι παιδιά από τις ίδιες οικογένειες, αλλά η εικόνα έχει παγώσει. Το γκρίζο πλανιέται πάνω από τις γειτονιές, το γκρίζο και η σιωπή. Θα μου πείτε, είναι και αυτό σημάδι των καιρών, του συντηρητισμού, της απομόνωσης, του απόλυτου καταναλωτισμού και της εσωστρέφειας, της κρίσης και της ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί στις οικογένειες, του υπαρκτού και του ανύπαρκτου φόβου που πλανάται, της έλλειψης εμπιστοσύνης των ανθρώπων. Όμως, φίλες και φίλοι, δεν φταίει μόνο αυτό. Δεν φταίει μόνο το ευρύτερο περιβάλλον. Αυτό που φταίει είναι ότι ο τόπος μας δεν είναι πια τόσο φιλικός όσο θα πρέπει. Δεν είναι φιλικός όχι μόνο για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, αλλά και για μας τους ίδιους. Βλέπουμε την πόλη μας σκοτεινή, τις γειτονιές, ιδιαίτερα αυτές που έχουν ανάγκη από στήριξη, να παραδίδονται στην εγκατάλειψη. Βλέπουμε τις τοπικές επιχειρήσεις να παραμένουν ανοιχτές με το ζόρι. Άλλες να βάζουν λουκέτο. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι μικρές, είναι οικογενειακές, χρειάζονται στήριξη από τον τόπο μας, χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Βλέπουμε τα έργα να ξεκινάνε και να μένουν στη μέση, λόγω προχειροτήτων στις μελέτες και στο σχεδιασμό. Βλέπουμε το μαζικό αθλητισμό να είναι σχεδόν ανύπαρκτος, ενώ το σωματιακό, και υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι σήμερα, να έχουν τρομερά προβλήματα, λόγω έλλειψης συνεννόησης και υποδομών. Ο άνθρωπος πια, φίλες και φίλοι, κάνει θαύματα με την τεχνολογία. Και την ίδια στιγμή, για να βγάλεις ένα πιστοποιητικό από το Δήμο, πρέπει να πάρεις άδεια από τη δουλειά σου και να πας αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο. Έχεις ένα μικρό παιδί με καροτσάκι ή είσαι μεγάλος άνθρωπος και γυρίζεις από τη Λαϊκή και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο να περπατήσεις και αναγκάζεσαι να βρίσκεσαι στη μέση του δρόμου, κινδυνεύοντας την ίδια σου τη ζωή. Κολώνα δέντρο, δέντρο κολώνα. Και όπου υπάρχουν πεζοδρόμια, αυτοκίνητα παρκαρισμένα και αυθαιρεσίες χωρίς έλεγχο. Είσαι άτομο με αναπηρία και δεν υπάρχουν ράμπες. Είσαι γονιός και δεν μπορείς να κάνεις χρήση των γηπέδων παρά μόνο αν ανήκεις σε κάποια ομάδα. Είσαι άνθρωπος με προβλήματα και αν δεν έχεις κάποιον γνωστό, κανείς δεν θα σου χτυπήσει την πόρτα να δει αν υπάρχεις. Είσαι νέος. Και δεν ζεις σε μια σύγχρονη και φιλική πόλη που να είναι εφικτή στις τεχνολογίες και φιλική στα νέα συστήματα. Περιμένει η στάση στο λεωφορείο
και δεν υπάρχει στέγαστρο και βρέχες. Και ένα πρόσφατο δικό μου παράδειγμα. Κάνεις μνημόσυνο σε ένα δικό σου πρόσωπο, πληρώνεις ηλεκτρονικά το παράβολο και πρέπει να περάσεις από το γραφείο του Δημάρχου προκειμένου να κλείσει την ημερομηνία και την ώρα που θες. Φίλες και φίλοι, από την ώρα που ανέλαβα επικεφαλής αυτής της παράταξης όλοι με ρωτάνε, μα δεν έχει γίνει τίποτα καλό σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχει γίνει τίποτα καλό στο Ηράκλειο. Και σας απαντώ γιατί εμένα δεν μου αρέσουν ούτε οι μηδενισμοί, ούτε η ισοπαίδωση. Βεβαίως και έχουν γίνει πράγματα. Το Ηράκλειο είναι ένας δήμος που έχει υποδομές και έχουν γίνει πράγματα διάφορα και από αυτή τη διοίκηση και από τις προηγούμενες. Έχουν λυθεί και λύνονται θέματα καθημερινότητας και αλίμονο και αν δεν λύνονταν. Είναι δυνατό όμως να θεωρηθεί έργο το να καθαρίσει μια δημοτική αρχή τα φρεάτια που θεωρείται ως επιτυχία? Είναι δυνατό να θεωρηθεί επιτυχία να υπάρχουν πεζοδρόμια? Είναι δυνατό να θεωρηθεί επιτυχία το να μαζεύεις ένα δέντρο που πέφτει? Ή μήπως είναι επιτυχία να βοηθάς μια γριούλα να περάσει το δρόμο για να δείξει ότι κάνεις καλά την προσκοπική καλή σου πράξη? Αυτό που είναι το πιο ενοχλητικό και προσωπικά με ενοχλεί αφάνταστα είναι που ηθελημένα ή αθέλητα συμβαίνει η απλή διαχείριση της διαγραφειοκρατίας. Κοινώς το μία από τα ίδια. Και αυτό να συνεχίζεται στη σημερινή εποχή ως εκδούλευση για τις βασικές υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να προσφέρει στους δημότες του, την ίδια στιγμή να πωλείται ως έργο του Δημάρχου. Εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά πρέπει να είναι δεδομένα και απρόσωπα. Ο πολίτης για τέτοια θέματα δεν πρέπει να έρχεται καθόλου σε επαφή με τη διοίκηση του Δήμου, παρά μόνο με τις υπηρεσίες. Πιστεύουμε στην αναβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβούλου και σαφώς στην αναβάθμιση του εργαζόμενου που στελεχώνει τις υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι η ρεχακοκελιά του Δήμου. Πρέπει να αναδειχτούν οι δυνατότητες, οι δεξιότητές τους, η εμπειρία και η τεχνογνωσία τους. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσεις σωστή διοίκηση με αποδυναμωμένες υπηρεσίες και με τιμωρητικές λογικές. Στη δική μας διοίκηση, οι εργαζόμενοι θα έχουν και φωνή και η φωνή τους θα ακούγεται. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο όμως τους πολίτες και θα ελέγχονται και θα κρίνονται. Αλλά και η διοίκηση απ' την άλλη θα πρέπει να τους παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία και την τεχνογνωσία που χρειάζεται. Δεν θα κρίνονται όμως μόνο οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να κρίνεται και η διοίκηση του Δήμου. Η διοίκηση και ο Δήμαρχος που οφείλει να λογοδοτεί και να ενεργοποιεί τους κατοίκους στην άσκηση αυτού του ελέγχου. Το νέο σύστημα της απλής αναλογικής που θα εφαρμοστεί στις ερχόμενες εκλογές είναι μια μεγάλη τομή που θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των Δήμων και θα οδηγήσει, κατά άποψή μας, στην πραγματική αποτύπωση της βούλησης των πολιτών και στη σύνθεση των Δημοτικών Συμβουλίων. Τα εκλογικά συστήματα, ξέρετε, δεν είναι ουδέτερα. Παράγουν πολιτικό ήθος, παράγουν κανόνες, επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά, τον τρόπο άσκησης διοίκησης, επηρεάζουν τη συμμετοχή και επηρεάζουν φυσικά και τα αποτελέσματα. Επηρεάζουν, με άλλα λόγια, την ποιότητα της δημοκρατίας. Αποτυπώνουν ή αλλάζουν τη λαϊκή βούληση. Ο νέος νόμος προϋποθέτει συνθέσεις και συνεργασίες και υπό αυτή την έννοια συμβάλλει και στην τοπική ανάπτυξη με όρους διαφάνειας και αντοχής σε βάθος χρόνου. Ο νέος νόμος αναβαθμίζει το ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου, συνεπώς και του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ αποθαρρύνει τους θειασώτες του δήμαρχο-κεντρικού μοντέλου που διακατέχεται σήμερα από τη λογική της συγκέντρωσης εξουσίας, της δύναμης, της προσωπικής εξυπηρέτησης, της εκδούλευσης «σου πήρα το παιδί για 2 μήνες», του «αποφασίζω και διατάσω», του «ό,τι θέλω κάνω και δεν με ελέγχει κανείς». Ο νέος νόμος οθεί στις συλλογικές αποφάσεις και τη διαφάνεια και κάτω από αυτό το πρίσμα εμείς όχι μόνο είμαστε υπέρ αυτής της συλλογικής, αλλά είμαστε και από αυτούς που έχουν αγωνιστεί πολύ για την εφαρμογή της απλής αναλογικής ως το πιο δημοκρατικό εκλογικό σύστημα. Φίλες και φίλοι, το Δίκτυο Πολιτών είχε μία σταθερή πορεία τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν παρόν σε όλους τους αγώνες για κεντρικά ή τοπικά προβλήματα, στα κινήματα της πόλης, στις πολιτιστικές πρωτοβουλίες.
έδωσε και δίνει μάχες ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία, κάθε μορφή βίας, υπερασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τους ελεύθερους χώρους και την ισότητα. Φίλες και φίλοι, σήμερα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Βρισκόμαστε εδώ για να βάλουμε μαζί τα θεμέλια της νέας σχέσης που θα οδηγήσει στη ριζική αλλαγή των δομών και τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου μας. Η εποχή της απλής διαχείρισης και της ατέλειωτης γραφειοκρατίας σήμερα γίνεται πια παρελθόν. Η κοινωνία αλλάζει με βάση τις δικές της προτεραιότητες και η δική μας προτεραιότητα είναι να γίνει η πόλη μας φιλική, είναι να γίνει σύγχρονη, ενώ συνάμα θα δίνει άμεσες λύσεις στον πολίτη. Στόχος μας, οι αλλαγές της πόλης να είναι προϊόν συμμέτοχων πολιτών που σκέφτονται και δρούν διαφορετικά. Γιατί η σύγχρονη πόλη οφείλει να αλλάζει από τους ίδιους τους κατοίκους της. Το νοικοκύρεμα των οικονομικών, η σωστή διαχείριση και η άμεση κινητικότητα επενδύσεων μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία πάνε τελείως χαμένα γιατί κανένας δεν κάνει χρήση τους, είναι η άμεση προτεραιότητά μας, μιας και έχουμε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία και τη γνώση για θέματα τεχνικής αυτοδιοίκησης. Επενδύουμε στους επιστήμονες, στην τεχνολογία, στην αυτοματοποίηση των υπηρεσιών, στην αναβάθμιση των παροχών υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Επενδύουμε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη πάνω απ' όλα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βάσει ολοκληρωμένου προγράμματος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Επενδύουμε στην πολιτιστική αναγέννηση του τόπου μας, στην τοπική παραγωγική ανασυγκρότηση, την κοινωνική και την αλληλέγγυα οικονομία. Επενδύουμε στο να κάνουμε το Ηράκλειο μια έξυπνη πόλη, μια σύγχρονη πόλη, με εναλλακτικές μορφές ενέργειας, με την αξιοποίηση των δημόσιων κτηρίων, με βιοκλιματικά πάρκα, με μείωση της κίνησης των αυτοκινήτων, με χρώμα και παιδικές χαρές φωνές στους δρόμους. Επενδύουμε στο να κάνουμε το Ηράκλειο φιλική πόλη, στα άτομα με προβλήματα αναπηρίας, με εύκολη πρόσβαση παντού. Επενδύουμε στο να κάνουμε το Ηράκλειο φιλική πόλη στις μητέρες και στα μικρά παιδιά. Έχουμε μελετήσει πετυχημένες πρακτικές αναβάθμισης της πόλης, με πράσινες πολιτικές αντί για γκρίζες, με αύξηση του πράσινου και των ελεύθερων χώρων, με μείωση του κυκλοφοριακού, με εναλλακτικές μορφές διαχείρισης των απορριμμάτων, αναβάθμιση των σχολείων μας σε μικρά πολυτεχνία με επένδυση στην καινοτομία, εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ παράλληλα είμαστε σε επαφή με το Πολυτεχνείο και τα μεγάλα πανεπιστήμια για την άμεση υλοποίησή τους. Φίλες και φίλοι, σήμερα μένει στο περιθώριο αυταρχισμός, η αλαζονία και η μετριότητα. Απόψε αφήνουμε πίσω μας τον γκρίζο και απαιτούμε οξυγόνο. Απόψε βάζουμε τέλος σε αυτό το μοντέλο το πρόσωπο κεντρικό και παίρνουμε τη σκυτάλη για πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική, πιο σύγχρονη, πιο ανατρεπτική, αλλά συνάμα πιο φιλική, πιο ανθρώπινη και πιο δίκαιη διοίκηση. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι. Προσωπικά δεσμεύομαι σε αυτή την πρώτη μας εκδήλωση ως επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών, ότι αμέσως μόλις γίνουμε διοίκηση στο Δήμο, θα σε θεσμοθετήσουμε τις θητείες σε όλα τα όργανα και για τον Δήμαρχο και για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να είναι η πολιτική επάγγελμα, αλλά κάλεσμα ικανών ανθρώπων με δεξιότητες να συμβάλλουν τις γνώσεις τους στη βελτίωση της ζωής του τόπου μας. Δεσμεύομαι ότι θα κάνω τα πάντα για να πάρουν οξυγόνο και αέρα οι νέοι άνθρωποι που έχουν δεξιότητες, έχουν τεχνογνωσία, έχουν όρεξη να προσφέρουν, ενώ σήμερα είναι αποκλεισμένοι από μηχανισμούς και τερτύπια. Δεσμεύομαι για διαφάνεια, ειδικά τώρα, στην εποχή που τα μνημόνια έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την τεράστια πίεση στα νοικοκυριά. Και δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ίχνος αμφιβολίας για τους πόρους που δαπανούνται, για το πώς δαπανούνται, και η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει καθημερινά να είναι ανοιχτή στους πολίτες. Βασική μας αρχή είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός της άλλης άποψης. Ο σεβασμός του πολίτη. Ο σεβασμός του εργαζόμενου. Ο σεβασμός ακόμη και του περαστικού από την πόλη μας. Εμείς
θα είμαστε δημοτική αρχή όλων των συμπολιτών μας και όχι μόνο αυτών που μας ψήφισαν. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την κομματική μας ταυτότητα. Αυτό έχει να κάνει με την παιδεία μας, με την εκπαίδευσή μας, έχει να κάνει με την κουλτούρα μας, έχει να κάνει με τον τρόπο που η δική μας γενιά αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της νέας εποχής. Έχει να κάνει με τη διάθεσή μας να αλλάξουμε τη ζωή μας, την πόλη που ζούμε, για μας, τα παιδιά και τις οικογένειές μας. Έχει να κάνει με βασικά θέματα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Έχει να κάνει με το εμείς δεν ψάχνουμε για δουλειά μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς αφήνουμε λίγο τη δουλειά μας και μεταφέρουμε τις δυνάμεις και τις γνώσεις μας στην πόλη που ζούμε και αγαπάμε. Φίλες και φίλοι, σας καλούμε να συμπορευτούμε μαζί για μια μεγάλη, μια ιστορική, μια βαθιά δημοκρατική τομή και αλλαγή στο Δήμο μας. Ζητάμε να συμπορευτείτε μαζί μας στο μαγικό αυτό ταξίδι, απαλλαγμένοι από παρελθοντολογίες, συμβιβασμούς και οπισθοδρομήσεις. Δεν ζητάμε ψήφο διαμαρτυρίας, ζητάμε εντολή να δημιουργήσουμε και να προσφέρουμε. Χρειάζεται, ξέρετε, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Σε αυτό το μοντέλο θέλουμε εμείς να φανταστείτε εσείς τον εαυτό σας μέσα σε αυτό, συμμέτοχο, γιατί πιστεύουμε στις αστήρευτες δυνάμεις της ίδιας κοινωνίας. Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες και παρατάξεις να συμπαραταχθούν με το δίκτυο πολιτών, να ενώσουμε δυνάμεις και να δικαιώσουμε με τη συνέπειά μας όσους σταθούν κοντά μας και με το ήθος μας να φέρουμε κοντά μας αυτούς που μας αφισβητούν. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τη σκυτάλη, ζητάμε την εντολή να το κάνουμε. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου τιμή που τα μέλη του Δικτύου Πολιτών ομόφωνα μου έδωσαν τη δυνατότητα να αναλάβω επικεφαλής της παράταξής μας. Είναι τιμή αλλά και μεγάλη μου ευθύνη να σταθώ επάξια σε αυτό το ρόλο και να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις στην κοινή προσπάθεια μέχρι την τελική νίκη. Θέλω να τους ευχαριστήσω έναν έναν ξεχωριστά και όλους μαζί. Πρόκειται για προσωπικότητες που έχουν συνδέσει τη διαδρομή τους με τα κινήματα, με τους αγώνες, με τα πρωτοβουλίες αλληλεγγύη στις γειτονιές, με διακριτό ρόλο στα γράμματα, στις τέχνες, τον πολιτισμό, το χώρο της διανόησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Άλλος Τόπος και η Αργό. Τέλος, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω το συντονιστικό της παράταξης, τον Κώστα Κικίμη, τον Ηλία Αποστολίδη, τον Θανάση Πρακατέ, τη Σοφία Γερογιαννάκη, τον Γιώργο Δαρεμά, την Αγγελική Χριστίδου, τη Φάνη τη Βελίδου, που κάνουν ό,τι μπορούν για τον κοινό μας στόχο. Θέλω να ευχαριστήσω με ιδιαίτερη συγκίνηση την Ειρήνη την Κατσινοπούλου, που μέσα από τις δύσκολες συνθήκες άντεξε, αντέχει και συνεχίζει να συμπορεύεται μαζί μας, πάντα με το ήθος και τις αδιαφυσβήτητες αρχές της. Δεσμεύομαι, Ειρήνη, ότι και εγώ μετά από 2 τετραετίες θα τη δώσω τη σκυτάλη. Εμείς είμαστε μια παράταξη με άξιους πραγματικά συναγωνιστές, με άξιοι άνθρωποι είναι δίπλα μας και υπάρχει μια δυνατότητα να εναλλασσόμαστε και να ανανεώνουμε τα οράματά μας και να τα διεκδικούμε καλύτερα. Ευχαριστώ τη Δέσποινα την Καμπούρη, μια εξαιρετική επιστήμονα που συμπαρατάχθηκε μαζί μας στις περασμένες εκλογές και αποτελεί ένα πρότυπο συμπεριφοράς, ήθους και ευγένειας και συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθεια του Δικτύου Πολιτών. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη, τη ζωντανή ιστορία του τόπου μας, που συντάσσεται πάντα με το σύγχρονο και το νέο, αρκεί να είναι ανατρεπτικό και ελπιδοφόρο. Ευχαριστώ τον Κώστα τον Θωμίδη, τον Στράτο τον Παυλή, παραδείγματα ηθικής και αμέριστης προσφοράς. Ευχαριστώ την νεολαία μας. Συγχωρέστε με αδικό. Ευχαριστώ τον Θανάση, την Ανθή, τον Χάρη, τον Τρίφωνα, τη Γιάννα, την Μπέγκη, την Κατερίνα, τον Λεωνίδα. Ευχαριστώ τους εργαζόμενους που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή, τη Σοφία και τον Κώστα. Ευχαριστώ Ανέτα Καβαδία που μας στηρίζει αυτή την προσπάθεια και Κώστα Ζαχαριάδη. Και ευχαριστώ πάνω απ' όλα Σίμω, γιατί σε έχω ως πρότυπο πετυχημένου δημάρχου. Εύχομαι πραγματικά να ολοκληρώσεις το έργο και την επόμενη τετραετία και εμείς να πάρουμε μαθήματα ήθους, σωστής συμπεριφοράς και δικαιοσύνης. Ευχαριστώ επίσης τη δική μας, τη Ραλία τη Χριστίδου, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο και έχει διοργανώσει αυτό το ευχάριστο επίλογο της σημερινής μας εκδήλωσης.
Ευχαριστώ, βλέπω εδώ τον Παντελή τον Βλασόπουλο, τον πρώην Δήμαρχο. Ευχαριστώ τον Σπυλιόπουλο. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Συγχωρέστε με άμα είχα ξεχάσει κάποιον. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου από το Περιφερειακό Συμβούλιο, οι οποίοι πραγματικά μου δίνουν δύναμη ζωής με το να είναι εδώ σήμερα και να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Τους συναδέλφους από την εργασία μου. Ευχαριστώ πραγματικά τους εργαζόμενους του Δήμου και να ξέρετε ότι θα δώσουμε τα χέρια και έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά. Ευχαριστώ τους γείτονές μου που ανεξαρτήτως καταβολών και πολιτικών τοποθετήσεων έχουν αγκαλιάσει αυτή τη στιγμή την προσπάθεια μου από την πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ τα αδέρφια μου και κυρίως τη μητέρα μου που παρά την πολύ πρόσφατη απώλειά της στέκεται δίπλα μου. Μα πόνο απ' όλα ευχαριστώ τον άντρα μου, τον Δημήτρη τον Τζουκαλά που είναι ο στυλοβάτης μου. Ευχαριστώ τη Φιλιό και τον Κώστα για την αγάπη που μου δίνουν. Και ευχαριστώ τα τρία μικρά μας αγόρια, τον Βασίλη, τον Άγγελο και τον Αλέξανδρο. Θέλω να τους πω ότι τους αγαπώ πολύ και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου όταν μεγαλώσουν να μην σταματήσουν να αγωνίζονται για τα δικά τους ιδανικά και οράματα. Σας υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου με όλες μου τις δυνάμεις. Για ένα καλύτερο αύριο, σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.